Ζει με χρόνια αναβλητικότητα ή ψάχνει τρόπου να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον χρόνο σου. Οι στρατηγικέ που θα μοιραστώ μαζί σου σε αυτό το μάθημα είναι χρήσιμε όχι μόνο σε όσου προσπαθούν να ξεπεράσουν την αναβλητικότητα, αλλά και για όσου αναζητούν να απαλλαγούν από το άγχο. Θα σου δώσω πρακτικέ ιδέε που μπορεί να εφαρμόσει άμεσα στην καθημερινότητά σου. Αν χρειάζεσαι επιπλέον κίνητρο ή ενθάρρυνση, τότε το συγκεκριμένο βίντεο θα πρέπει να βρίσκεται στη λίστα από τα αγαπημένα σου. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ να σταματήσει άμεσα την αναβλητικότητα. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια είμαι ο Μωθοδορή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που πολλοί από εμά παλεύουμε το να ξεπεράσουμε την αναβλητικότητα. Θα δούμε του λόγου που αναβάλουμε πράγματα, πώ αυτό επηρεάζει τη ζωή μα και κυρίω πώ μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Έτσι, αν είσαι κάποιο που αναβάλει πράγματα συνεχώ για την τελευταία στιγμή, τότε δε σίγουρα με προσοχή το σημερινό βίντεο. Πριν ξεκινήσω όμω, αν θέλει να παρακολουθήσει μια εκπαίδευση που έχω κάνει για την αναβλητικότητα, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο Procrastination. Θα βρει το link κάτω και στην περιγραφή. Ποιο είναι ένα πράγμα που θα βελτιωνόταν στη ζωή σου αν ξεπερνούσε την αναβλητικότητα. Μοιράστε στα σχόλια. Πάμε λοιπόν. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε βήματα για να ξεπεράσουμε την αναβλητικότητα, χρειάζεται πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε γιατί την έχουμε εξ αρχής. Η αναβλητικότητα είναι συχνά αποτέλεσμα φόβου ή άγχου. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσει ποιοι είναι αυτοί οι φόβοι, ώστε να μπορέσει να του αντιμετωπίσει. Ο φόβο τη αποτυχία, ο φόβο τη επιτυχία, ο φόβο τη επίκριση ή ακόμα και ο φόβο του αγνώστου. Για παράδειγμα, αν φοβάσαι την αποτυχία, μπορεί να αναβάλει μια συγκεκριμένη εργασία ή δραστηριότητα γιατί φοβάσαι ότι δεν θα την κάνει καλά. Αναγνωρίζοντα όμω αυτό το φόβο, μπορεί να αρχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτό πώ. Κάνοντα μικρά βήματα για να χτίσει την αυτοπεποίθησή σου ή αποκτώντα τι δεξιότητε που απαιτούνται για να γίνει καλό σε αυτό το οποίο κάνει. Ομοίω, αν φοβάσαι την επιτυχία, μπορεί να αυτοσαμποτάρεσαι αναβάλλοντα τι εργασίε και τι δραστηριότητε που ξέρει ότι θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία. Μόλις κατανοήσουμε του λόγου που μας οθούν στην αναβλητικότητα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη βασική αιτία του προβλήματο. Ένα από του λόγου για του οποίου αναβάλουμε είναι ότι μπορεί να νιώθουμε πελαγωμένοι για την εργασία ή για το στόχο που έχουμε μπροστά μα. Αντί να προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει όλα μαζί, σπάστα σε μικρού εφικτού στόχου. Αυτό θα σε βοηθήσει να νιώθει ότι έχει περισσότερο έλεγχο και θα κάνει την εργασία ή τον στόχο να φαίνονται λιγότερο τρομακτικοί. Για παράδειγμα, αν έχει να γράψει ένα άρθρο ή ένα βιβλίο, θα μπορούσε να το σπάσει σε μικρότερε εργασίε, όπω η έρευνα, η δομή και η συγγραφή επιμέρου τμήματων. Ή αν έχει να κάνει αρκετέ επαφέ για τη δουλειά σου με υποψήφιου πελάτε ή συνεργάτε μπορείς να το σπάσεις σε μικρότερους στόχους, όπως π.χ. το να μιλήσεις με 5 άτομα μέσα στην επόμενη μία ώρα ή με 3 άτομα σήμερα. Και καθώς ολοκληρώνεις κάθε στόχο, θα νιώθεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κίνητρο για να συνεχίσεις. Αφού θέσεις του στόχου σου, είναι σημαντικό να δημιουργήσεις ένα πλάνο δράσης. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια πολύ απλή λίστα εργασιών ή να είναι και κάτι πιο πολύπλοκο με ένα λεπτομερές πλάνο δράσης, με προθεσμίες, με χρονοδιαγράμματα και λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή. Το σημαντικό εδώ είναι να έχεις ένα συγκεκριμένο χάρτη με το τι πρέπει να κάνεις και πότε ή μέχρι πότε πρέπει να το κάνεις. Αν θέλεις να σε βοηθήσω να βάλεις ένα πλάνο δράσης για τη δική σου επιχείρηση, τότε θα σου πρότεινα να παρακολουθήσεις το Masterclass για το πλάνο 90 ημερών. Το να έχεις ένα πλάνο καθημερινής δράσης δεν έχει να κάνει μόνο με το να γνωρίζει ποιε δραστηριότητε θα κάνει, αλλά και να μπορεί να υπολογίζει αν αυτέ οι δραστηριότητε δουλεύουν όπω θα ήθελε. Αυτό το καλύπτω στο τρίτο μέρο του Masterclass, όπου μιλάω για τη σημασία καταγραφή και παρακολούθηση των δράσεών σου. Για να παρακολουθήσει το Masterclass, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο πλάνο και βάλει τα στοιχεία σου στη φόρμα. GreekCoach.gr κάθετο πλάνο. Είναι δωρεάν. Οι περισπασμοί στη ζωή μα είναι ένα από του βασικού λόγου που αναβάλουμε πράγματα. Λέμε στον εαυτό μα ότι πρέπει να τσεκάρω κάτι στα social media ή να δω ένα βίντεο στο YouTube πριν ξεκινήσω. Και πριν το καταλάβουμε, έχουν σπαταλήσει μία ώρα ή και περισσότερο. Οπότε θέλω να εξαλείψει όσο γίνεται του περισπασμού. Όταν εργάζεσαι σε ένα project ή σε μία εργασία, κλείσει το τηλέφωνό σου, κλείσει τι ειδοποιήσει από τα social media και δημιούργησε ένα χώρο εργασία χωρί περισπασμού. Μία από τι σημαντικότερε αλλαγέ που έκανα όσον αφορά τη συγκέντρωση και την αποτελεσματικότητά μου ήταν να κλείσω όλε τι ειδοποιήσει από social media και υπηρεσίε μηνυμάτων. Έτσι θα τα τσεκάρω μόνο όταν το αποφασίσω εγώ και όχι κάθε φορά που έρχεται ένα νέο μήνυμα. Και αν μιλάμε μέσω μηνυμάτων κατά καιρού, θα το έχει συνειδητοποιήσει ήδη αυτό. Κάτι άλλο που μπορεί να εφαρμόσει είναι η τεχνική Πομοντόρο. Η τεχνική Πομοντόρο, την οποία την είχα αναλύσει και σε προηγούμενο βίντεο, το οποίο μπορεί να δει εδώ αν το βλέπει στο YouTube. Είναι μια μέθοδο κατά την οποία ουσιαστικά σπάμε την εργασία μα σε μικρότερα διαλύματα χρόνου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει δουλειά 25 λεπτών και διάλειμμα 5 λεπτών. Μια άλλη επιλογή είναι το 60-10. Δουλεύει 60 λεπτά συνεχόμενα και κάνει 10 λεπτά διάλειμμα. Αυτή η τεχνική μπορεί να σε βοηθήσει να παραμείνει συγκεντρωμένο και παραγωγικό, χωρί να αισθάνεσαι πελαγωμένο. Είναι ένα εξαιρετικό τρόπο να αποκτήσει ορμή και να έχει πρόοδο σε μια εργασία, χωρί να πάθει burnout. Τέλο, είναι σημαντικό να επιβραβεύει τον εαυτό σου για τη σκληρή δουλειά που κάνει. Όταν πετυχαίνει του στόχου σου ή ολοκληρώνει μια σημαντική εργασία, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να γιορτάσει την επιτυχία σου. Δεν χρειάζεται φυσικά να κάνει ένα ολόκληρο πάρτι ή να πα ένα ταξίδι, επειδή βγήκε για προπόνηση σήμερα. Μπορεί να είναι τόσο μικρό όσο να κάνει ένα διάλειμμα για να πάρει τηλέφωνο έναν φίλο σου για λίγο να μιλήσετε, ή να παίξει ρογολή κιθάρα ή να ακούσει ένα αγαπημένο σου τραγούδι. Μέσω αυτών των μικρών επιβραβεύσεων, θα δώσει ένα επιπλέον κίνητρο στον εαυτό σου να συνεχίσει να εργάζεσαι μέχρι να πετύχει όλου του στόχου. Να θυμάσαι ότι η αναβλητικότητα είναι μια συνήθεια και όπω όλε οι συνήθειε δημιουργούνται κάπω, έτσι μπορούν και να σπάσουν αυτέ τι συνήθειε. Και αν δώσει χρόνο στον εαυτό σου και επιμείνει μπορεί να την ξεπεράσει κι εσύ. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like καταρχά στο βίντεο και επίση κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω ένα βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Αν θέλει να ξεκινήσει το δικό σου πλάνο 90 εν ημερών, μπε στο GreekCoach.gr κάθετο πλάνο και παρακολούθησε το masterclass που έχω ετοιμάσει για το πλάνο 90 εν ημερών και μετά δήλωσε συμμετοχή στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Βάλε σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε ξεκινώντα από σήμερα, όχι από αύριο. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.